Σόπλο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλωσορίζουμε σήμερα τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριο Πάνο Καμένο, και τους συνεργάτες του. Τον ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, τάσετε στο πλευρό μας και συμπαραστέκετε στον αγώνα μας. Κύριε Πρόεδρε, οι Χαλκιδικοί δείξαμαν λόγω της εξόρυξης χρυσού μια κατάσταση τρομοκρατίας, καταστολής και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Χαλκιδική σήμερα είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας που σε περίοδο οικονομικής κρίσης ξεπουλούν με φυσική πόρη και δημόσια περιουσία. Η μεταβίβαση των μεταλλίων στην ελληνικός χρυσός και το επενδυτικό σχέδιο της καναδικής Eldorado Gold που προωθείται αποτελούν οικονομικό σκάνδαλο, περιβαλλοντική καταστροφή και τον τελευταίο καιρό αφορμή για καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων και κεκτημένων. Θα αναφέρω τις προσαγωγές ελληνικών μαθητών στην ασφάλεια Πολυγύρου, την εισβολή των ΜΑΤ μέσα στο χωριό μας και τη ρήψη των δακρυγόνων μέσα στον προάβλιο χώρο του σχολείου, προκαλώντας φόβο και τρόμο στους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Η μεταλλευτική δραστηριότητα που σχεδιάζεται είναι τεραστίων διαστάσεων και υπερβαίνει κατά πολύ την φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Ο όγκος που θα εξορυχθεί τα επόμενα 15 χρόνια θα είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιος αυτού που έχει εξορυχθεί τα τελευταία 2.500 χρόνια. Για μια δραστηριότητα ενός τέτοιου μεγέθους θα έπρεπε να γίνει διαβούλευση με τους κατοίκους και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασίες. Οι Χαλκιδικιώτες πρέπει να έχουν τον κύριο λόγο και να αποφασίσουν αν θα αλλάξει ο χαρακτήρας της περιοχής τους από αγροτουριστική σε περιοχή βαριάς βιομηχανίας, όπως παραδέχεται η ίδια η εταιρεία και προσπαθεί να επιβάλλει με τα ΜΑΤ η μνημονιακή κυβέρνηση. Αντίθετα, καμία διαβούλευση δεν έλαβε χώρα και οι γνώμοι, οι αντιρρήσεις, οι επιφυλάξεις και οι φόβοι της τοπικής κοινωνίας αγνοήθηκαν παντελώς. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων φέρει την υπογραφή του κυρίου Παπακοσταντίνου που την υπέγραψε μέσα σε λίγες μέρες από την λήψη των καθηκόντων. Ενώ η προκάτοχος του κυρία Βιρβίνη την είχε στα συρτάρια της 1,5 χρόνο και δεν την υπέγραφε. Τη στιγμή αυτή ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι υπόλογος στον ελληνικό λαό και ένας από τους πρωταγωνιστές του δράματος που βιώνει σήμερα η περιοχή μας. Παρόλο που το πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο είναι σημαντικό, ο κόσμος της περιοχής αγωνίζεται για τα αυτονόητα και απολύτως βασικά, όπως το νερό, ο αέρας, η γη, η υγεία, η εργασία. Η Χαλκιδική είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία. Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες βάσει των επιστημονικών μελετών από το ΑΠΙΘΙΤΑ, το ΤΕΗ τουριστικών επιχειρήσεων, τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου, του ΤΕΕ, δεν μπορούν να συμβαδίσουν με καμία από τις παραπάνω δραστηριότητες. Και εδώ βασίζεται κυρίως η παραπληροφόρηση για τις θέσεις εργασίας. Όλοι αναφέρουν αυτές που θα δημιουργηθούν από την εταιρεία, αλλά κανείς αυτές που θα χαθούν εξαιτίας της εξόρυξης μεταλλουργίας χρυσού, οι οποίες θα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που θα προκύψουν. Στην πρόσφατη ημερίδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής κ. Αβδινιώτης ανέφερε ότι η δυσφήμιση της Χαλκιδικής λόγω της βαριάς βιομηχανίας, έστω και αν επιφέρει μόνο μία πτώση της τάξης του 30% στον τουρισμό, θα έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν άμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Ήδη τουριστικά γραφεία μας έχουν προειδοποιήσει ότι θα ψάξουν για άλλους τουριστικούς προορισμούς εάν γίνει αυτή η επένδυση εδώ. Πέρα από τον τουρισμό,
Συνυπολογίστε τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν σε γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία, δασοκομεία και θα καταλάβετε το κόστος που θα επιμισθεί η τοπική κοινωνία. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι το μετάλλευμα θα εξαντληθεί σε 10 με 15 χρόνια, αφήνοντας πίσω μια περιοχή κατεστραμμένη. Αντίθετα, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία, ο τουρισμός δίνουν δουλειά στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Θα σας αναφέρουμε και άλλες καταστροφικές και ανεπίστρεπτες επιπτώσεις που θα υποστεί η Χαλκιδική. Καταρχήν, παιδερά μας. Η εξόρυξη χρυσού θα προσφραγίσει τον Κάκαβο, που είναι ο υδροφορέας της περιοχής μας. Η Ερισσός, Νέα Ρόδα, Αμουριαλή, Ουρανούπολη, Μεγάλη Παναγία, Στρατώνη παίρνουν όλη νερό από τον Κάκαβο. Η εταιρεία λέει ότι θα επαναεισπιέσει τα νερά αυτά στο βουνό, ότι δηλαδή θα τα βγάλουν, θα γίνει αποστράγγιση του υδροφόρου ορίζοντα, θα τα βγάλουν, θα γίνει εξόρυξη και μετά θα τα ξαναβάλουν. Και όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι ρόδινα. Αντίθετα, οι επιστήμονες μας διαβεβαιώνουν ότι μετά από αυτή τη διαδικασία να ξεχάσουμε τα νερά μας. Θα είναι ακατάλληλα τόσο προς πόση όσο και για τις καθημερινές μας χρήσεις. Δεύτερον, η ατμοσφαιρική ρύπανση. Χιλιάδες τόνοι την ώρα μεταλλευτικής σκόνης, επιβαρημένοι με σωματίδια βαρέων μετάλλων, θα αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και κατά την άποψη του καθηγητή κυρίου Μπέρου, η σκόνη αυτή θα προκαλεί σοβαρότατες πνευμαοπάθειες, όπως και καρκίνος του δέρματος, του ισοφάγου, των πνευμόνων και της ουροδόχου κύστης. Τη σκόνη αυτή θα αναπνέουμε όλοι σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιόμετρων. Η σκόνη αυτή θα κάψει σε φυτά και δέντρα και θα απορροφάται και από τη γη μας. Ένας ακόμη πολύ σοβαρός κίνδυνος, κατά την άποψη πάντα των καθηγητών, είναι ότι το έδαφος μας θα επιβαρυνθεί σε τέτοιο σημείο που ό,τι καλλιεργούμε δεν θα μπορούμε να το καταναλώσουμε. Ποιος άνθρωπος θα ζούσε σε αυτόν τον τόπο, με αυτούς τους κινδύνους, και θα είχε έστω και ένα λόγο να θέλει μια τέτοια δραστηριότητα? Εμείς πάντως όχι. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να δείξει ότι γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα αδιαφορεί πλήρως αν καταστραφεί μια περιοχή σαν τη Χαλκιδική μαζί με τους ανθρώπους της. Οι Χαλκιδικιώτες όμως αποφάσισαν. Και αποφάσισαν να αγωνιστούν για να σώσουν τον τόπο τους. Να σώσουν τις ζωές τους. Και σε καμία μα σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τα θύματα στο βωμό της τάχα ανάπτυξης του κυρίου Σαμαρά. Για μια ακόμη φορά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε να είστε στο πλευρό μας για να βοηθήσουμε όλοι μαζί να σωθεί η Χαλκιδική μας. Ευχαριστούμε, Χαλκιδικιώτες, Χαλκιδικιώτες. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. 9 βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Οι πολίτες από όλη την Ελλάδα. Την αντιπρόεδρο της Βουλής. Δεν είμαστε μόνο όμως οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Είμαστε εδώ όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες δίπλα σας. Σας μεταφέρω το μήνυμα. Απάκρις άκρης στην Ελλάδα, όπου αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα εδώ στην Χαλκιδική είναι ουσιαστικά ο προάγγελος το τι θα συμβεί σε όλη την Ελλάδα με τη νέα τάξη πραγμάτων και με την υπόδουλη τρόικα στους τραπεζίτες. Εάν κρατήσει η Χαλκιδική, θα κρατήσει όλη η Ελλάδα. Είμαστε δίπλα σας για να ενώσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες απέναντι σε αυτή την ξένη κατοχή, στους υπόδουλους και στους υπαλλήλους των συμφερόντων εκείνων που δεν τους νοιάζει η ζωή των ανθρώπων, αλλά τους νοιάζει μόνο το χρυσό. Είτε αυτό είναι
το χρυσό το κίτρινο, είτε το χρυσό το μαύρο, είτε το χρυσό το φυσικό αέριο. Γιατί στόχος τους είναι να πάρουν την πατρίδα μας. Και σήμερα, εδώ, με την πρόφαση του κίτρινου χρυσού στην Χαλκιδική, αρχίζουν το έργο που εμείς σταματάμε. Σας μεταφέρω το μήνυμα ότι απέναντι σε αυτή τη χούντα που χρησιμοποιεί αντιδημοκρατικές μεθόδους καταπατώντας το Σύνταγμα, το σύνθημα της αντίστασης είναι ένα σύνθημα που ακούγεται σε όλη τη χώρα. Να ξέρετε ότι τα παιδιά σας που δεχτήκαν τα χημικά μες στο σχολείο είναι παιδιά όλων μας. Να ξέρετε ότι τα παιδιά της Χαλκιδικής που αρπάζουν μέσα από τις γειτονιές για να κάνουν παράνομο τεστ DNA σαν τους χειρότερους κακούργους είναι παιδιά όλων των Ελλήνων και όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο της Μητροπολιτικής Ελλάδας, αλλά και των Ελλήνων της Ομογένειας που σας στηρίζουν στον αγώνα αυτό, γιατί ξέρουν τι σημαίνει εκμετάλλευση μέχρι θανάτου των ανθρώπων. Η μάνα εκείνη, η γερόπισσα που τραγούδαγε μπροστά στην κυρία της Φορμάτου που καταστρατούσε εδώ το παράδειγμα. Που καταστρατούσε τα μάτια το σύνταγμα είναι μάνα όλων μας. Γιατί έτσι οι Έλληνες δεχόμαστε τους κατακτητές. Και να ξέρουνε, δεν θα μετατρέψουν σε νεκροταφείο την πατρίδα μας. Εάν υπάρχουν κάποια νεκροταφεία σε αυτόν τον τόπο, είναι η νεκροταφεία κατακτητών και όχι των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε εδώ για να περάσουμε και το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, γιατί έχει πέσει πολύ λάσπη στον αγώνα το δικό σας, ότι αυτό εδώ που γίνεται σήμερα στη Χαλκιδική είναι ένα έγκλημα οικονομικό και ένα έγκλημα περιβαλλοντικό. Οικονομικό έγκλημα γιατί? Γιατί με 11 εκατομμύρια ευρώ που πουλήθηκαν τα μεταλλεία, μόλις έδωσε ο Παπακοσταντίνου ο υπόδικος την άδεια. Το 9% το πούλησαν 175 εκατομμύρια. Γιατί μόνο με τους υπολογισμούς του Υπουργού της Τρόικας, του Μανιάτη, σε αυτά τα ορυχεία από αργυρό και χρυσό κρύβεται 20 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτος, τον οποίο πάνε να πάρουν με 11 μόλις εκατομμύρια. Το ίδιο ακριβώς λέει και το ΙΓΜΕ. Είναι οικονομικό έγκλημα. Γιατί αυτό σχεδιάστηκε εδώ και πολλές δεκαετίες. Και εδώ θέλω να θυμίσω σε κάποιους παλιούς στη Βουλή, όταν κάποιοι αντισταθήκανε απέναντι στο γυφτοσκοπιανό όρος, όταν πρώτο ήρθε εδώ και βάλε στο μάτι τη Χαλκιδική. Όταν αντισταθήκαμε, γιατί περιγράψαμε τι πάει να γίνει. Και αντισταθήκαμε ενώ βλέπουμε ότι μεσολάβησαν από τότε μέχρι τώρα τα ίδια συμφέροντα. Θυμάστε τον Γενικό Διευθυντή των Ορυχείων, τον κύριο Κένι, δεξί χέρι του Ιδρύματος Ρότσιλ και των εταιριών του Ρότσιλ και πρώην υπάλληλος του Goldman Sachs. Αυτοί δηλαδή που μας στήσανε μαζί με τους ντόπιους προδότες την ιστορία με τα μνημόνια και καθημοτάσια τον ελληνικό λαό. Με ποιους χρησιμοποιούν εδώ? Χρησιμοποιούν... Δεν πειράζει. Έλα το πάτα, έλα πρόεδρε! Χρησιμοποιούν τους ντόπιους συνεργάτες όλων των κυβερνήσεων, αυτό που διακινούσαν
τις μαύρες σακούλες της μεταπολίτευσης, τους εργολάβους εκείνους που είναι σε όλες τις λίστες Λαγκάρτ, οι οποίοι λίστευαν τον ελληνικό λαό και χρησιμοποιήθηκαν με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να πετάξουν λάσπη και να πούνε ψέματα. Και ποιους φέρανε εδώ στην Καλκιδική για να μιλήσουν υπέρ δίθεν των εργαζομένων? Εκείνους που συμμετέχουν με πρόσωπα της οικογένειάς τους για ράπτους χρυσού στα υπόγεια της Ελβετίας στη λίστα Λαγκάρτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Βγαίνουν και κατηγορούν όλους ότι δεν θέλετε επενδύσεις. Μα εδώ η Χαλκιδική πάντα είχε μεταλλεία. Αλλά είχε μεταλλεία όπου υπήρχε περιβαλλοντική όρη, όπου γινόταν εξόριξη με περιβαλλοντικές άδειες στα υπόγεια και όχι καταστρέφοντας δάση ολόκληρα για να γίνουν επίγειες αυτές οι εξορίξεις που θα οδηγήσουν ουσιαστικά στη διάλυση όλου του φυσικού πλούτου του τοπίου και του δάσου. Και όχι μόνο αυτό. Κάνει αρπαχτές ο πάτας στις σκουριές. Κάνει αρπαχτές. Όχι αρπαχτές και να κάνουν ο ελληνικός λαός να ενωθεί προκειμένου να αντισταθεί από κοινού. Γιατί όπως σας είπα, αυτός ο τρόπος, το να βάζουν δηλαδή κάποιους Έλληνες εναντίον των άλλων, είναι αυτό που χρησιμοποιούν πάντα οι νεοναζιστές. Πάνε να βάλουν τώρα τους εργαζόμενους εναντίον των κατοίκων, τους κατοίκους εναντίον των εργαζόμενων. Και θέλω από αυτό το βήμα να καλέσω τους εργαζόμενους και να τους πω: αντισταθείτε, μη δεχτείτε ένα κομμάτι που πετάνε το ξεροκόμματο εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια του ελληνικού λαού και την ανεργία που αυτοί μας οδήγησαν. Γιατί αύριο, εάν λειτουργήσει αυτή η δίθεν επένδυση έτσι όπως την περιέγραψαν, οι σημερινοί εργαζόμενοι θα είναι οι αυριανοί καρκινοπαθείς που θα ζουν σε ένα τόπο που τα παιδιά τους δεν θα φοράνε. Ελάτε λοιπόν και εργαζόμενοι μαζί, μαζί με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, μαζί με τους παράδες, ελάτε μαζί εδώ προκειμένου να αντισταθούμε στην εξαθλίωση του τόπου μας. Γιατί αυτός ο τόπος δεν παραδόθηκε από τους γονιούς μας εμάς. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και έχουμε καθήκον να το παραδώσουμε στα παιδιά μας όπως το παραλάβαμε. Από εδώ, από την πόρτα στο περιβόλι της Παναγιάς, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει και επιλαμβάνεται πλέον το παιχνίδι που παίζεται. Έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι η προσπάθεια παραπληροφόρησης βρίσκεται σε εξέλιξη με συνεργούς τους τραπεζίτες, τους δανειστές και τους ντόπιους προδότες που συγκυβερνούν προκειμένου να παραδώσουν τη χώρα. Θέλω και ένα μήνυμα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και στέλνω και ένα μήνυμα και σε εκείνους που χρησιμοποιούν σαν δυνάμεις καταστολής, στους αστυνομικούς λέγοντάς τους ότι προσέξτε, μην εκτελείτε διαταγές που είναι αντίθετες με το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Συνταχθείτε με τους πολίτες. Γιατί το άρθρο 120 του συντάγματος λέει ότι οι υπεύθυνοι για την τήρηση του συντάγματος είναι οι Έλληνες πολίτες. Και παράλληλα λέει παρακάτω ότι τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται με την επαναφορά της νομιμότητας τότε αρχίζουν να παραγράφονται. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε όταν παίρνετε στα σχολιά και χτυπάτε νέα παιδιά. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε όταν παραβιάζετε το σύνταγμα. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το σύνταγμα και τους νόμους. Η τρομοκρατία δεν πέρασε ποτέ σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η τρομοκρατία δεν πέρασε ποτέ σε αυτήν εδώ τη χώρα που έχει βαφτεί με αίμα. Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες
όπου και βρίσκονται στον πολιτικό χώρο του ΧΕΣ, να ενωθούμε για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Να συνταχθούμε οι Έλληνες κάτω από την ελληνική σημαία, προκειμένου να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Σήμερα είναι η Χαλκιδική. Αύριο θα είναι η Καβάλα. Μεθαύριο θα είναι η Ήπειρος. Σε λίγα χρόνια το Αιγαίο, το Ιόνιο. Καταλάβετε το. Εδώ δεν πρόκειται για ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ρηπτό πλούτο. Εδώ πρόκειται για Ελλάδα και στους Έλληνες θα ανήκουν αυτά που βρίσκονται κάτω από την θάλασσα και από την θάλασσα. Τελειώνω. Να κάνετε χρυσό. Τελειώνω λέγοντάς σας. Τελειώνοντας λέγοντας ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντέχουν το διάλογο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τους καλέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία τηλεοράσεων και κατέγραφαν οι κάμερες επί 8 ώρες να πούν όλη τις απόψεις τους. Δεν ήρθανε. Μόνο στα φύλλα εκείνα που ελέγχουν και τα κανάλια ιδιοκτήτες της εταιρείας εκμετάλλευσης αντέχουν να πάνε. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Να ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα πια ξέρει τι συμβαίνει εδώ. Στα πρόσωπά σας, στα παιδιά σας, στους γονιούς σας, βλέπουμε τι θα συμβεί αύριο σε κάθε γωνιά του τόπου. Η νέα τάξη πραγμάτων και η φούδα των τραπεζιτών χτύπησε τον τόπο σας. Αλλά ο τόπος αυτός είναι ιερός τόπος. Ο τόπος αυτός είναι ο τόπος της αντίστασης και ο τόπος της δίκης του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε για την υπολογή και να ξέρετε ότι θα παλέψουμε. Θέλω να σας παρουσιάσω την αντιπρόεδρο της Βουλής Μαρκαπιτώλης, τους βουλευτές, την κυρία Λεπαλιάνα, την εισαγγελία για ποια είναι μαζί σε ροφές, την κυρία Τσιλίδη, τον κύριο Λεωρανόπουλο, τον Μακεδόνα, τον Γιώργο τον Ταυρή, πριν από την Πάτρα, και όλους τους βουλευτές μας που βρίσκονται σήμερα εδώ και τους πόλους αυτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Είμαστε στρατιώτες δίπλα σας. Καλού δύναμη και καλή μας καρδιά. Η Συντονιστική Επιτροπή Χαλκιδικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και οι Πολιτευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων χωρίς κομματική ταυτότητα συστρατεύονται στην Επιτροπή Αγώνα με Έλληνες και Έλληνες εσάς και εμείς τα μέλη. Καλή μας καρδιά.